Γεια σας και καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο του Couple Unboxing. Και είναι ένα βίντεο το οποίο θα δείξουμε ένα προϊόν, ένα smartwatch που ήδη σας έχουμε ξαναδείξει και θα πούμε τις εντυπώσεις μας. Πρόκειται λοιπόν για το DT78 της DT01, ένα smartwatch σε εκπληκτική τιμή. Το είχαμε φέρει με κουπονάκι και flash deal γύρω στα 26-27 ευρώ. Φυσικά και σήμερα, εάν υπάρχει κουπόνι ή κάποιο flash deal, θα σας το περάσω κάτω στην περιγραφή και αυτού εδώ του βίντεο για αυτή την περίοδο. Και μπορούμε να πούμε ότι είχαμε ενθουσιαστεί πάρα πολύ όταν το φέραμε, γιατί πρόκειται έτσι για ένα ωραίο smartwatch, στιβαρό, και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι σαν πρώτη άποψη. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για αυτό το smartwatch μετά από την χρησιμοποίηση του ρολογιού και μπορούμε να πούμε ότι εν συντομία είναι τόσο καλό όσο φαινόταν εξ αρχής. Αυτό το ρολόι υποσχόταν γύρω στις 15 μέρες λειτουργίας, απλής λειτουργίας, σε μπαταρία. Ισχύει 5 ημέρες λειτουργίας με full χρήση, με όλες τις ειδοποιήσεις να έρχονται, να το χρησιμοποιούμε για το περπάτημα, σύνδεση μόνιμη με το κινητό και ναι, 5 μέρες διαρκή και απόλυτα ικανοποιημένη. Πάρα πολύ ωραίο smartwatch, το DT78 με το μενού του που τα έχει σχεδόν όλα, βλέπετε, σας τα ξαναδείχνω. Τα είχαμε δει και στο βίντεο παρουσίασης, το οποίο θα περάσει κάπου από εδώ πάνω και ναι, μπορούμε να πούμε ότι άξιζε τα χρήματά του και όχι απλά τα άξιζε και με το παραπάνω. Όμως, υπήρχε μια εκκρεμότητα, το οποίο σας είχα υποσχεθεί στο πρώτο βίντεο, ότι θα βλέπαμε σε ένα επόμενο βίντεο. Και έφτασε η ώρα αυτή, πρόκειται για το application το οποίο λειτουργεί και το οποίο μας εξέπληξε θετικότατα, αφού είναι και εύκολο στη χρήση και στα ελληνικά. Ναι, μπορεί να μην υποστηρίζει τους ελληνικούς χαρακτήρες το smartwatch αυτό καθεαυτό, το application όμως που χρησιμοποιεί υποστηρίζει κανονικότατα τα ελληνικά και είναι πάρα πολύ ωραίο και καλό και εύχριστο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, πάμε να το δούμε και επανερχόμαστε με την αποφώνηση. Και είμαστε στο περιβάλλον του Wear Fit 2, το οποίο υποστηρίζει το DT78, ένα αρκετά όμορφο προγραμματάκι και όπως πολύ είναι και στα ελληνικά. Παρόλο που το ρολόι μας δεν υποστηρίζει τους ελληνικούς χαρακτήρες στην εμφάνιση των μηνυμάτων, όλων των ειδοποιήσεων, ωστόσο το Wear Fit 2 υποστηρίζει κανονικότατα τα ελληνικά σαν application, οπότε όλα καταγράφονται στα ελληνικά. Βλέπουμε έτσι για παράδειγμα ότι τα βήματά μας είναι στα 4.572 τα οποία έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Εμφανίζονται οι θερμίδες στις 194, τα χιλιόμετρα 3,2 χιλιόμετρα έχουν γίνει και έχουμε από εδώ και πέρα την καταγραφή του ύπνου. Ας πούμε το τελευταίο βράδυ ότι είχαμε 5 ώρες και 57 λεπτά, η ποιότητα του ύπνου ήταν κακή. Είχαμε ελαφρύ ύπνο 4,5 ώρες, ενώ ο βαθύς ύπνος ήταν ούτε μία μισή ώρα. Και αναλυτικά τα διαστήματα που εναλλασσόταν ο ελαφρύς ύπνος με το βαθύ ύπνο, αναλυτικότατα, πολύ όμορφο έτσι, περιβάλλον το οποίο προσφέρει το Wear Fit 2. Αυτό σε ημερήσια στατιστική, επιπλέον έχουμε την εβδομαδιαία. Εντάξει, εγώ το χρησιμοποίησα για μία μέρα και γι' αυτό φαίνεται μόνο αυτή η μέρα. Από εκεί και πέρα έχουμε και μηνύα, όπου προηγούμενες μέρες έτσι είχαμε μία χρήση για να το δοκιμάσουμε. Μετά έχουμε τους παλμούς, όπου μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε να μετράει ανά μία ώρα, για παράδειγμα, έτσι ανατακτά χρονικά διαστήματα, οπότε σου λέει κάθε ώρα τους παλμούς σου, πότε είναι κανονική, πότε είναι πιο γρήγορη. Φυσικά, εσείς μπορείτε να βάζετε να σας το μετράει και όποτε εσείς το επιθυμείτε, πέρα από τα τακτά χρονικά διαστήματα που το ορίζετε μέσα από το application. Η αρτηριακή πίεση και αυτή ανά μία ώρα γίνεται η μέτρησή της, όπου μας λέει αν είναι χαμηλή, υψηλή ή κανονική. Μετά βλέπουμε τα επίπεδα του
αίματος, όπου μας λέει 95%-98% αν είναι κανονικό, εάν πέφτει, αν είναι παραπάνω. Ευτυχώς εγώ έχω κανονικό επίπεδο αίματος και μας παρουσιάζει και την κόπωση. Ανά μία ώρα μας λέει κατά πόσο υπάρχει κόπωση με ένα αριθμητικό δεδομένο, όπου φαίνεται αν είναι καλά έχει το χαμογελάκι, αν είναι έτσι ήπια έχει και καλά το καφεδάκι και όλα αυτά. Αν είναι υπερβολική, τότε φαντάζομαι θα έχει και το ανάλογο σηματάκι. Και υπάρχει και η εβδομαδιαία αναφορά, όπου μας λέει το ποσοστό υγείας για αυτή την εβδομάδα, όπου στην προκειμένη είναι 77%, τα δεδομένα βήματος εβδομαδιαίως, ο ύπνος μας, ο καρδιακός ρυθμός εβδομαδιαίως, η αρτηριακή πίεση, το επίπεδο οξυγόνου αίματος, η κόπωση, όλα αναλυτικά. Και έχει μετά και διάφορες επιλογές, αν θέλετε να επιλέξετε και καλά ως υγεία, την καλή μας υγεία, με αθλητική γυμναστική, νωρίς στο κρεβάτι, σηκωνόμαστε νωρίς, τρώμε πρωινό, τρώμε φρούτα και λαχανικά, πίνουμε περισσότερο νερό, δεν καπνίζουμε, θυμώνουμε, μαθαίνουμε και όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα, αυτά είναι ουσιαστικά τα οποία προσφέρει το περιβάλλον του WearFit, το οποίο υποστηρίζει το TT78, ενώ πηγαίνοντας στο προφίλ, ορίζετε τις μετρήσεις τις οποίες εσείς έχετε, το ύψος σας, το βάρος σας, τι στόχους έχετε ως προς τις πόσα βήματα θέλετε να κάνετε. Και από εκεί και πέρα βάζετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπου βάζετε όλα αυτά τα οποία επιθυμείτε, την ηλικία, το φύλο, το βάρος, το ύψος. Από εκεί και πέρα, εάν χρησιμοποιείτε το ρολόι στο αριστερό στο δεξί χέρι για να κάνετε τις σωστές μετρήσεις, πώς θέλετε να σε χιλιόμετρα, εκατοστά, κιλά κλπ. Βάζετε περίπου ένα μέσο όρο ύπνου και αφύπνισης όταν κοιμάστε και ξυπνάτε, για να συμπεριφέρετε και να μετράει πιο σωστά το ρολόι ενώ όσο φορά το φοράτε κατά διάρκεια του ύπνου. Και από εκεί πέρα υπάρχουν οι ρυθμίσεις, όπου κάνετε τις διάφορες Google Fit σαν πρόσβαση τρίτων, να μπορεί να επεμβαίνει το Google Fit μέσα στο application, και διάφορες άλλες χρήσεις μέσα από το τηλέφωνο, το οποίο υπάρχει το application, και οι πληροφορίες μας, όπου ελέγχουμε αν έχουμε την τελευταία έκδοση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα που γίνεται αυτό εδώ το βίντεο, η τελευταία έκδοση είναι αυτή που βλέπετε, η 1.7.3, και ουσιαστικά πατώντας και το plus μπορείτε να βάλετε νέα συσκευή, να την ενώσετε εφόσον υποστηρίζει αυτό το application, να βγάλετε τη φωτογραφία και να ασκηθείτε. Αυτό λοιπόν είναι και το application του WearFit 2, το οποίο υποστηρίζει το DT01 DT78. Και αφού είδαμε και το application του smartwatch, του DT78, δεν έχω να πω κάτι άλλο, παρά μόνο ότι εάν θέλετε να το κάνετε δικό σας, θα δείτε κάτω στην περιγραφή πώς μπορείτε να το κάνετε. Εάν πάλι θέλετε να το κάνετε δικό σας χωρίς να πληρώσετε ευρώ, ή τουλάχιστον να είστε υποψήφιοι για να συμβεί αυτό, τότε το μόνο που μένει είναι να φτάσει τους 500 συνδρομητές αυτό εδώ το κανάλι. Όταν φτάσει τους 500 συνδρομητές, που αυτή τη στιγμή που γίνεται το βίντεο είμαστε λίγο πριν, τότε αυτόματα θα ξεκινήσει και ένας διαγωνισμός, θα ανέβει βίντεο με διαγωνισμό για έναν υπερτυχερό να κερδίσει αυτό εδώ το smartwatch. Τι λέτε, ακούγεται καλό? Εμένα θα μου ακουγόταν πολύ καλό πάντως. Αυτά είχαμε να πούμε και σήμερα. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe για να ξεκινήσει και ο διαγωνισμός εκτός των άλλων, αλλά και να μας βοηθήσετε σαν κανάλι να αρχίσουμε να μεγαλώνουμε ακόμη περισσότερο. Να κάνετε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και ένα share αν σας άρεσε ακόμη περισσότερο. Διαγωνισμός τρέχει ήδη στη σελίδα μας στο Facebook Cyprus Coupons and Deals, ένας affiliate διαγωνισμός, πληροφορίες κάτω στην περιγραφή, ενώ αν θέλετε να μην χάνετε ούτε ένα κουπόνι καθημερινά από αυτά που τρέχουν σε Banggood, Gearbest και γενικά στα online διεθνή καταστήματα, τότε δεν έχετε παρά να κάνετε μία εγγραφή στο Telegram και το κανάλι μας Cyprus Coupons and Deals. Μέχρι το επόμενο βίντεο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!